Ο Μάρτιος, όπως είπε και ο Δήμαρχος, είναι ένας μήνας ο οποίος αφιερώνεται καθ' ολοκληρίαν στην Ελληνική Επανάσταση και φέτος βέβαια συμπίπτει και με τα 100 χρόνια από την καταστροφή της Σμύρνης. Οπότε εμείς αποφασίσαμε οι μουσικές εκδηλώσεις που θα διέπουν αυτό το μήνα να έχουν στοιχεία και από τις δύο ιστορικές στιγμές του ελληνισμού. Αύριο Τετάρτη, 9 Μαρτίου, η χοροδία Μίζων Ensemble του Δημήτρη Πλατανιά θα παρουσιαστεί στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, παρουσιάζοντας την τρίτη εκδοχή του εθνικού ύμνου που μελοποίησε ο Νικόλαος Μάντζαρος. Γνωρίζουμε όλοι τον εθνικό ύμνο, φυσικά, και είναι ένα σύμβολο για τη χώρα μας, όπως και κάθε εθνικός ύμνος. Ο Μάντζαρος μελοποίησε τρεις φορές το ίδιο ποίημα του Διονύσου Σολομού. Την πρώτη φορά, όπως είπε ο ίδιος, έκανε μια μελοποίηση που να μπορεί να ακούγεται ευχάριστα σε όλους και να μπορεί να απομνημονευθεί εύκολα από όλο τον κόσμο. Και αυτή η πρώτη μελοποίηση κατέληξε να είναι ο εθνικός ύμνος της Ελλάδας. Τη δεύτερη φορά έκανε πάλι μελοποίηση στο ίδιο ποίημα του Σολομού, προσφέροντάς το σαν δώρο στον βασιλιά Όθωνα. Και δεν έμεινε μόνο στη δεύτερη, αλλά έφτιαξε και μία τρίτη μελοποίηση προς το τέλος της ζωής του, την οποία θεωρεί και το μεγάλο του αριστούργημα, λέγοντας πως αυτό το σημαντικό ποίημα για τον ελληνισμό θέλω να το ξαναμελοποιήσω με τον τρόπο που εγώ επιθυμώ. Αυτό λοιπόν, το τρίτο σχεδιασμό, την τρίτη μελοποίηση του Νικολάου Μάντζαρου στον Εθνικό Ύμνο θα παρουσιάσει η χοροδία Μίζων Ensemble την Τετάρτη, που είναι ένα εξαιρετικό έργο από τα αριστουργήματα της χοροδιακής μουσικής, με τη χοροδία Ensemble, Μίζων Ensemble, που αποτελείται από την αφρόκρεμα των λυρικών τραγουδιστών της Ελλάδας, μεταξύ των οποίων φυσικά και ο Δημήτρης Πλατανιάς, που ήταν και κατά μία έννοια δημιουργός αυτού του συνόλου, καθώς επίσης και ο Μιχάλης ο Πλατανιάς, ο αδερφός του Δημήτρη, που είναι πολύ σημαντικός τενόρος, ο Γιάννης ο Χριστόπουλος, τενόρος της Λυρικής, και πολλοί άλλοι τραγουδιστές υπό τη διεύθυνση του Αγαθάγγελου Γεωργακάτου, του σημαντικότερου ίσως μαέστρου χοροδίας στην Ελλάδα, και στο πιάνο ο Σούλης, ένας από τους σημαντικότερους νέους μαέστρους και πιανίστες της Ελλάδας. Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρχει η παρουσίαση του Λαδιού του 21, ενώ στις 22 του μηνός θα σας πει ο αγαπητός κύριος Νικολέας για την εκδήλωση που ετοιμάζει η Φιλαρμονική, ενώ στις 23 γίνεται μια πολύ μεγάλη εκδήλωση, μια πολύ μεγάλη παραγωγή, για πρώτη φορά ίσως στην Καλαμάτα μια τόσο μεγάλη παραγωγή από το Δήμο, όπου παντρεύει κατά μία έννοια την παράδοσή μας με την μικρασιατική καταστροφή. Είναι ένα αφιέρωμα στην μικρασία της Δόμνας, της Κυραδόμνας όπως λέγεται, οπότε εκεί παντρεύουμε κατά μία έννοια και την έννοια της ελευθερίας που διέπει την 23η Μαρτίου, αλλά και την τιμή που οφείλουμε στους συνανθρώπους μας που πριν από 100 χρόνια αναγκάστηκαν να αφήσουν την πατρίδα τους, να ξενιτευτούν και να αλλάξει στην ουσία άρδιν όλη η ιστορία της Ευρώπης και ενδεχομένως και της ανθρωπότητας. Στη συνέχεια, όπως είπε και ο Δήμαρχος, κλείνουμε με τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου Ελευθερίας. Μνημείου Φωτός, συγγνώμη. Αυτά από μένα.